Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε Θανατηφόρο εξελίχθηκε το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί στον δρόμο Ακακίου Κοκκινοτριμηθιάς. Σύμφωνα με την αστυνομία, όχημα που οδηγούσε 28χρονος με συνοδηγό την 70χρονη γιαγιά του, κατά από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με τοπικά με άλλο όχημα που οδηγούσε 24χρονη από την επαρχία Λευκωσίας. Τόσο 70χρονη όσο και τα άλλα δύο πρόσωπα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος 70χρονης Περσεφόνης Ανδρέου από το Ακάκιο. 28χρονος και 24χρονη κρατήθηκαν για νοσηλείο, ωστόσο η κατάσταση υγείας τους φαίνεται να είναι εκτός κινδύνου. Επιστολή σε ένα στράδι και Ακιντζέ στη ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του Εντζέιν Γολούτ μετά τις επαφές που είχε στην Κύπρο. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Μάριο Καμιναρίδη. Καλησπέρα Μάριε. Καλησπέρα Χριστίνα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Βήματα προόδου καταγράφει λοιπόν στην επιστολή της ειδική απεσταλμένη. Έτσι ακριβώς, επιστολή σήμερα προς τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και των κατοχικών ηγέτη Μουσταφά Κιζή, μία εβδομάδα μετά από την κοινή άτυπη συνάντηση που είχα στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Πλέον η κυρία Λουτ προσπαθεί να δημιουργήσει αυτό το θετικό κλίμα. Η ειδική απεσταμένη υπογραμμίζει πως οι διαβουλεύσεις που έχουν που είχαν κατά την πρόσφατη επίσκεψη της επιτρέψαν να γίνουν σοβαρά βήματα πρόοδου. Αυτή ήταν η αναφορά προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και έτσι ανοίγει δημιουργικά προοπτική για τη συνέχεια και ενδεχομένως η συνέχεια θα είναι στην έδρα των ΕΕ, όπου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα βρίσκεται εκεί στη Γενική Συνέλευση, όπου να προσφωνήσει τη Γενική Συνέλευση. Ταυτόχρονα έχει ξεχωριστές συναντήσεις και με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Αντώνιο Κουτέρες. Απομακρυσμένο φαίνεται από διπλωματικές πηγές ότι θα υπάρχει κοινή συνάντηση ανάμεταξύ του πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κατοχικού ηγέτη, με τον Γενικό Γραμματέα. Πλέον και κλείνοντας, Χριστίνα, να αναφέρω ότι στην επιστολή προς τον κατοχικό ηγέτη Μουσταφά Ακιτζή, σχεδόν ακριβώς τα ίδια όπως έχει αναφέρει και προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ειδικά για την πρόοδο και το θετικό κλίμα. Και η κυρία Λουτ εξεφράζει την επιθυμία να συναντηθούν πάρα πολύ σύντομα. Ενδεχομένως αυτό θα είναι και στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου την επόμενη εβδομάδα, μετά από την επίσημη εβδομάδα, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη ο κατοχικός ηγέτης και θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Κουτέρες. Χριστίνα. Μάριε, λοιπόν, είμαστε μακριά από μια τριμερή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και τους δύο ηγέτες. Οι δικές μας πηγές, βεβαίως, όλα αυτά θα αλλάσουν μέρα με την ημέρα. Όμως οι δικές μας πηγές μετά από τη μία εβδομάδα εδώ παρουσία της κυρίας Λουτ, έτσι για να δημιουργηθεί αυτή η θετική προοπτική, δηλαδή για τη συνομολόγηση όρων αναφορών, κάτι το οποίο μετά από 6 ημέρες δεν έγινε, λόγω βεβαίως και την απαράδεκτη στάση του κατοχικού ηγέτη για ακόμα μια φορά, φέτοντας αρχικά από την αρχική συμφωνία της 9ης Αυγούστου. Πλέον ο κύριος Μουσταφά Κιζή μιλούσε για μεταχείριση αποτελεσματική συμμετοχή του Κογκυπρίων, συμπεριλαμβάνων και βέτο, χωρίς ουσιαστικά να κάνει θέμα για αποχώρηση τουρκικών στρατών, επεμβατικά δικαιώματα ή εγγύσεις από πλευρά στην Τουρκία, κάτι το οποίο βεβαίως είχαμε και το ναυάγιο. Πλέον οι δικές μας πιέσεις λένε ότι είναι πάρα πολύ απομακρυσμένο να υπάρχει τριμερή συνάντηση στα Ηνωμένα Έθνη την εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης. Ενδεχομένως, αν υπάρχει θετικό κλίμα, αυτό μπορεί να γίνει τέλη Οκτωβρίου. Αυτές είναι κάποιες εκτιμήσεις, Χριστίνα. Μάλιστα, Μάρες, ευχαριστούμε. Την Αταλάντα αυτή τη στράτευση και τον διαρκή και στενό συντονισμό των δύο κοινοβουλίων Ελλάδος και Κύπρου στην κοινή προσπάθεια για την επίλυση του Κυπριακού από την κοινή παρουσία του στη Λευκωσία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Κωνσταντίνος Στασούλας σε ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσωπών. Οι θέσεις μας είναι κοινές και σταθερές και είχαν ως αποτέλεσμα τη διεθνή αποδοκιμασία της παράνομης αυτής συμπεριφοράς της Τουρκίας και την ομόφωνη υιοθέτηση μέτρων σε βάρος της από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για άλλη μια φορά θα καταστήσουμε σαφές το μήνυμα προς όλους τους αποδέκτες ότι δοκιμασίες, προκλήσεις και απειλές δεν μας κάμπτουν, αλλά αντίθετα
ενισχύουν τη διαρκή συνεργασία και το συντονισμό δράσης των δύο κρατών. Θα ήθελα να σε διαβεβαιώσω και από το βήμα αυτό ότι χρησιμοποιούμε όλα τα διαθέσιμα από το διεθνές δίκαιο, ειρηνικά δίκαια και ισχυρά μέσα για να διασφαλίσουμε τα δικαιώματά μας έναντι οποιουδήποτε ενεργεί κατά παράβαση της διεθνούς νομιμότητος. Το άγχος της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής και της αρνητικής στάσης της Άγκυρας καταδεικνύεται ταυτόχρονα και από την απροθυμία της να συμβάλλει ουσιαστικά στο εξόχως ανθρωπιστικό ζήτημα της διερεύνησης της τύχης των αγνοωμένων μας, Κυπρίων και Ελλαδιτών. Ένταλμα σύλληψης έχουν εκδώσει λεγόμενες αρχές στα κατεχόμενα για τον 16χρονο που φαίνεται να κατέβασε τουρκική σημαία από σχολείο στην κατεχόμενη λύση. Το λεγόμενο Υπουργείο Εξωτερικών ζητά μάλιστα μέσω της UNFICIP την σημαία αλλά και την φωτογραφία του Ρεούφ Ντεκτάς που άρπαξε ο 16χρονος. Παράνομο ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί εναντίον του 16χρονου που κατέβασε την τουρκική σημαία από δημοτικό σχολείο στην κατεχόμενη λύση. Ο 16χρονος Ελληνοκύπριος καταζητείται ενώ τα τουρκοκυπριακά μέσα μαζικής ενημέρωσης έδωσαν στη δημοσιότητα και το όνομά του. Σύμφωνα με ανακοίνωση του λεγόμενου Υπουργείου Εξωτερικών, το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε από λεγόμενο Δικαστήριο των Κατεχομένων. Το περιστατικό που έλαβε χώρα στις 8 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το πρωί θεωρείται κλοπή τουρκική σημαία και τη φωτογραφία του Ρεούφ Ντεκτάς. Το λεγόμενο Υπουργείο Εξωτερικών μάλιστα ζήτησε μέσω της UNFICIP την επιστροφή των κλοπημαίων. Στην ανακοίνωση του λεγόμενου Υπουργείου αναφέρεται ο 16χρονος επέστρεψε ελεύθερες περιοχές από το δόφραγμα Περγάμου. Η ταυτοποίηση του 16χρονου έγινε από τον κατάλογο των Ελληνοκυπρίων που είχαν μεταβεί για την γιορτή της Παναγίας στην εκκλησία του κατεχόμενου χωριού τους. Η οικογένεια του μαθητή είναι αναστατωμένη και έχει ζητήσει μέσω διαφόρων παραγόντων να μην δοθεί περαιτέρω έκταση σε μια αυθόρμητη ενέργεια. Οι απόψεις για το περιστατικό σε ελεύθερες περιοχές και κατεχόμενα πάντως δίστανται. Υπέκυψε στα τραύματα τον 8χρονος, ο οποίος στις 6 Σεπτεμβρίου χτυπήθηκε σκόπιμα από όχημα. Η υπόθεση ανατρέπεται με την αστυνομία πλέον να διερευνά υπόθεση φόνου εκ προμελέτης. Με την εξέλιξη του θανάτου του άτυχου Βλαντιμίρ Σιαλίτα, ο 33χρονος επανασυνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με υπόθεση φόνου εκ προμελέτης, απόπειρας φόνου και για πράξη που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριά σωματικής βλάβης. Η νομισμένη νεκροτομία αναμένεται να διενεργηθεί γύρω στις 10. Ενεργήθηκε μάλλον σήμερα το πρωί από τον ιατροδικαστή Σοφοκλή Σοφοκλέους, ενώ το ΤΑΕ Λευκωσία συνεχίζει εξετάσεις. Την παρέτησή του από το κυβερνών κόμμα της Τουρκίας ανακοίνωσε σήμερα ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας και ένας από τους στυλοβάτες του ΑΚΕΠΕ Αχμέτ Τσαβουτογλου. Η παρέτησή του ήρθε μετά από ρήξη αίσθηση του ιδίου με τον Έρντογαν, ανακοινώνοντας μάλιστα την ίδρυση νέου αντίπαλου κόμματος. Παρελθόν από το κυβερνών κόμμα της Τουρκίας ΑΚΕΠΕ είναι ο πρώην πρωθυπουργός Αχμέτ Τσαβουτογλου. Στην διάρκεια συνέντευξης τύπου στην Άγκυρα, ο Τσαβουτογλου ανακοίνωσε την παρέτησή του από το κόμμα του Τουρκού Πρόεδρου Τάγιπ Ερντογάν, προλαβαίνοντας με αυτόν τον τρόπο μια αναμενόμενη απόφαση των διοικητικών οργάνων του κόμματος να τον αποπέμψουν. Με την αποχώρησή του από το κόμμα, ανακοίνωσε και την ίδρυση ενός νέου αντίπαλου πολιτικού σχηματισμού. Ο Τσαβουτογλου είχε διαβεβαιώσει τότε πως δεν θα επέκρινε ποτέ δημόσια τον Ερντογάν, όμως έσπασε την σιωπή του τον Ιούλιο, παραχωρώντας μια συνέντευξη ποταμό, στην οποία κατηγόρησε ιδίως το ΑΚΕΠΕ ότι αποκλίνει από τους στόχους του, ενώ επέκρινε την ηγεσία διότι απέτησε να επαναληφθούν οι δημοτικές εκλογές στην Κωνσταντινούπολη, όπου ιτήθηκε με οριακή διαφορά τον Μάρτιο από την αντιπολίτευση. Στην δεύτερη εκλογική αναμέτρηση τον Ιούνιο, ο υποψήφιος που επέλεξε προσωπικά ο Ερντογάν είπε στη βαριά ήττα. Η ανακοίνωση του Τσαβουτογλου γίνεται ενώ άλλοτε προσωπικότητες πρώτης γραμμής, όπως ο πρώην πρόεδρος της χώρας Αμπντούλαχ Γκιούλ και ο πρώην πρωθυπουργός Αλί Μπαμπατζάν, αφότεροι ιδρυτικά μέλη του κυβερνώντος κόμματος, παίρνουν τελευταία αποστάσεις από τον Ερντογάν. Πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, επιφορτισμένος με την εποπτεία της τουρκικής οικονομίας, ο Μπαμπατζάν ανακοίνωσε την 8 Ιουλίου ότι παρετείται και αποχωρεί από το κόμμα, επικαλούμενος στις βαθιές διαφωνίες του με την ηγεσία και την ανάγκη που υπάρχει κατά αυτό να διαμορφωθεί νέο όραμα. Απέρριψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ το εκρηκτικό δημοσίευμα κατά το οποίο οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ παρακολουθούσαν τα κινητά τηλέφωνα του ιδίου και συνεργατών του μετά τον εντοπισμό συστήματος υποκλοπής κοντά στο Λευκό Οίκο και αλλού στην Ουάσιγκτον. Το Πολίτικο αποκαλύψει ότι το Ισραήλ είχε εγκαταστήσει σύστημα υποκλοπής των τηλεπικοινωνιών μέσω κινητών τηλεφώνων στην καρδιά της Ουάσιγκτον.
Το Ισραήλ δεν εγκατέστησε ποτέ φορητό σύστημα υποκλοπής επικοινωνιών γύρω από το Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον, τόνισε κατηγορηματικά ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Έχουμε ένα κανόνα. Καμία δραστηριότητα μυστικών υπηρεσιών στις ΗΠΑ. Καμία κατασκοπία. Και αυτό επιβάλλεται χωρίς καμία εξαίρεση. Πρόκειται για ένα κατασκευασμένο γεγονός. Σύμφωνα με όσα διέρευσαν, οι Ισραηλινοί είχαν εγκαταστήσει σύστημα υποκλοπών τηλεφωνικών κλήσεων και γραπτών μηνυμάτων SMS στην Αμερικανική πρωτεύουσα το 2017. Το FBI μάλιστα εντόπισε ίδιες συσκευές σε Ισραηλινούς κατασκόπους. Δεν το πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι μας κατασκοπεύουν οι Ισραηλινοί. Το βρίσκω δύσκολο να το πιστέψω. Η σχέση μου με το Ισραήλ είναι εξαιρετική. Κοιτάξτε τι γίνεται στα επίπεδα του Γκολάν, αλλά και την Ιερουσαλήμ, στην οποία μεταφέρθηκε η πρεσβεία μας. Την ίδια ώρα τεταμένη είναι η κατάσταση στη Ραμάλα μετά τις εξαγγελίες του Μπέντζαμιν Νετανιάχου για προσάρτηση της δυτικής όχθης. Κατηγορηματικά αρνείται ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ότι είπε ψέματα στη Βασίλισσα όσον αφορά στους λόγους για τους οποίους ζήτησε την αναστολή του Κοινοβουλίου έως τα μέσα Οκτωβρίου. Ο Μπόρις Τζόνσον επανήλθε στο θέμα έπειτα από την χθεσινή απόφαση του εφετείου της Σκωτίας, το οποίο έκρινε παράνομη την απόφαση αναστολής. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός αρνήθηκε ότι είπε ψέματα στη Βασίλισσα Ελισάβετ για τους λόγους που αποφάσισε να αναστείλει τη λειτουργία του Κοινοβουλίου για 5 εβδομάδες μετά την απόφαση ενός δικαστηρίου που έκρινε ότι η απόφαση αυτή ήταν παράνομη. Επίσημα είπε στη Βασίλισσα πως έκλεισε τη Βουλή ώστε η κυβέρνηση να έχει χρόνο για να παρουσιάσει το νομοθετικό της πρόγραμμα. Απολύτως όχι. Πράγματι, όπως λέω, το δικαστήριο στην Αγγλία σαφώς συμφωνεί μαζί μας, αλλά το ανώτατο δικαστήριο θα πρέπει να αποφασίσει. Χρειαζόμαστε την ομιλία της Βασίλισσας. Χρειαζόμαστε να προχωρήσουμε και να κάνουμε διάφορα πράγματα σε εθνικό επίπεδο. Ο Μπόρις Τζόνσον επιχείρησε ακόμα να υποβαθμίσει τις επιπτώσεις ενός Brexit χωρίς συμφωνία, όπως αυτές αποκαλύφθηκαν στα επίσημα έγγραφα που αναγκάστηκε να δημοσιεύσει η κυβέρνησή του μετά από πιέσεις βουλευτών της αντιπολίτευσης. Τα λιμάνια θα είναι έτοιμα και οι αγροτικές κοινότητες θα είναι έτοιμες και όλες οι βιομηχανίες που έχουν σημαντικό ρόλο θα είναι έτοιμες για ένα Brexit χωρίς συμφωνία. Και αυτό είναι μόνο οι λογικές προετοιμασίες, το χειρότερο δυνατό σενάριο που θα περίμενε κανείς από κάθε κυβέρνηση να κάνει. Η δημοσίευση του κυβερνητικού σεναρίου για ένα Brexit χωρίς συμφωνία οδήγησε τους εργατικούς και άλλα αντιπολιτευόμενα κόμματα να ζητήσουν από τον Πρωθυπουργό να ξανακαλέσει το Κοινοβούλιο, η λειτουργία του οποίου έχει ανασταλεί έως τις 14 Οκτωβρίου. Επιστροφή στην εσωτερική επικαιρότητα, τα πρώτα βραβεία κυπριακής διαφήμισης Carb Awards πραγματοποιήθηκαν χθες το βράδυ σε μια φαντασμαγορική βραδιά. Τα βραβεία τίμησαν τις καλύτερες και πιο δημιουργικές διαφημίσεις. Σε μια μαγευτική βραδιά με περισσότερους από 500 θεατές στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, πραγματοποιήθηκαν τα Carb Awards, τα πρώτα βραβεία κυπριακής διαφήμισης. Νικητής της βραδιάς, όλος ο κόσμος της διαφήμισης και της επικοινωνίας στην Κύπρο. Δημιουργικοί βραβεύτηκαν για το ταλέντο τους και την σκληρή τους δουλειά. 24 Gold, 46 Silver και 53 Bronze βραβεία δόθηκαν στις ενότητες Ande, Design PR, Digital Mobile Integration σε 28 συνολικά εταιρείες. Παρουσίαση της βραδιάς ήταν η Άννα Μονογιού και ο Τόνι Δημητρίου. Τα Carb Awards αποτελούν τον πρώτο επίσημο θέσμο επιβράβευσης δημιουργικότητας στη διαφήμιση στην Κύπρο. Διοργανωτής των βραβείων, τα οποία τίμησαν και επιβράβευσαν διαφημιστικά έργα που ξεχώρισαν στην Κύπρο τα έτη 2016-18, ο Σύνδεσμος Διαφήμισης Επικοινωνίας Κύπρου. Συνδιοργανωτής των βραβείων, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Τα βραβεία αναδείχθηκαν μετά από βαθμολογία 5 κριτικών επιτροπών με 99 μέλη εκπροσώπους διαφημιστικών εταιριών, εταιριών επικοινωνίας, διαφημιζόμενους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε 8 πολύωρες συνεδριάσεις επιτροπών. Τη συνεργασία της με την POGA International ανακοίνωσε η Laeco Cosmos Limited. Η συνεργασία ανακοινώθηκε σε ένα λαμπερό event στη Λευκωσία. Η Laeco Cosmos Trading Limited, μία από τις κορυφαίες εταιρείες διανομής καταναλωτικών προϊόντων, εντάζει στο πορτοφόλιό της τον έτοιμο καφέ POGA.
Πρόκειται για μια σημαντική συνεργασία της εταιρείας με την POCA International, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης Λαϊκοκόσμος, εδραιώνοντας ακόμη περισσότερο την ηγετική της θέση στην κυπριακή αγορά. Με την ευκαιρία αυτής της καινούργιας συνεργασίας, η Λαϊκοκόσμος Trading Limited διοργανώσει έναν επανάληπτο event την περασμένη Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου στη Λευκοσία. Οι εκλεκτοί καλεσμένοι από τον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, πολιτικής, καθώς και άλλων συνεργατών και πελατών της εταιρείας, έζησαν μια μοναδική εμπειρία καφέ και όχι μόνο. Απόλαυσαν τις 6 διαφορετικές γεύσεις του έτοιμου καφέ POCA με το σύνθημα Live the Coffee Experience, το οποίο υποστηρίζει και την νέα διαφημιστική εκστρατεία του δημοφιλούς έτοιμου καφέ. Στην εκδήλωση καλωσόρισε τους καλεσμένους ο Διευθύνων Σύμβουλος Λαϊκοκόσμος Trading Βασίλης Πετρίδης. Οι καλεσμένοι είχαν μια μοναδική ευκαιρία να απολαύσουν το συγκρότημα Fusion Girls που ήρθε ειδικά για την εκδήλωση από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και να δούμε τώρα την κίνηση των μετοχών στο χρηματιστήριο και στο τιμή συναλλάγματος. Το χρηματιστηριακό δελτίο είναι μια προσφορά της Total Care. Η σκόνη που σέβεται το περιβάλλον και την οικοκυρά. Total Care. We Care. Τις τιμές συναλλάγματος σας προσφέρει το κολέγιο CDA. Εδώ αρχίζουν όλα. Κολέγιο CDA. 45 αξιολογημένα προγράμματα σπουδών παγκύπρια με κρατική χορηγία. Κολέγιο CDA. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Τηλεφώνησε τώρα στο 7777-0232. Κολέγιο CDA. Εδώ κτίζεις το μέλλον σου. Και πριν κλείσουμε, να δούμε την πρόγνωση για τον καιρό. Τον καιρό φέρνει κοντά σας η Σίτα Mobile Vodafone, το καλύτερο δίκτυο κινητής στην Κύπρο, βραβευμένο από την Ούκλα. Η Ούκλα αναδεικνύει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το δίκτυο της Σίτα Mobile Vodafone ως το γρηγορότερο στην Κύπρο. Σίτα Mobile Vodafone, το καλύτερο δίκτυο κινητής στην Κύπρο. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως έθυρος, ενώ τοπικά πιθανόν να σχηματιστεί χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο Ρήγο και τα Παρά, αλλά και γύρω στους 17 βαθμούς υψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός είναι κυρίως έθυρος, αλλά το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 38 βαθμούς στο Ρήγο, γύρω στους 31 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς υψηλότερα ορεινά. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων για άτομα με απώλεια ακοής. Αμέσως μετά έρχεται η νέα επικαιρική εκπομπή Capital επί 7 με τις σημαντικότερες ειδήσεις που απασχόλησαν την επικαιρότητα αυτή την εβδομάδα. Κυρίες και κύριοι, τα λέμε και πολύ σε λίγο.